βρίσκονται στους πάγκους τους, ακούνε τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές και πολύ λίγο είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το πρώτο μάτι της σημερινής μέρας, Socca World Cup, Ρέθινο 2019, για να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα. Let's give a big applause, both teams! Μπράβο, παιδιά. Να θυμίσω για άλλη μία φορά. Σε εσάς που κάθεστε πίσω από το τέρμα. Εμείς που παρακολουθούμε χρόνια ποδόσφαιρο, δίνουμε πάντα μια συμβουλή. Θα σας παρακαλέσω να κοιτάτε μέσα στο γήπεδο, γιατί εάν κάποιο σουτ φύγει πάνω από τα προστατευτικά δίκτυα, προλαβαίνετε να προφυλακτείτε από την μπάλα. Δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Μπορεί απλά να κάνετε κάποια κεφαλιά και να σκουράρετε στο απέναντι γήπεδο. Αλλά στο απέναντι τέρμα. Αλλά θα ήθελα τα μάτια σας να είναι στο γήπεδο για να βλέπετε την μπάλα σε περίπτωση που έρθει κοντά σας. Και γιατί όχι να την πιάσετε, να την πετάξετε μέσα, να σας δείξει η κάμερα και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και άλλη μια φορά ότι δεν επιτρέπονται κροτίδες και μεγαλικά και όπως επίσης το γεγονός ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εθνικός ύμνος του Περού, National Anthem of Peru. Ευχαριστούμε τους συνοδούς για την προσπάθεια που έχουν κάνει.
το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν στους βαθμίδες εκπαίδευσης του Εθνού και στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, για αυτό το μεγάλο εγχείρημα να φέρουν τα παιδιά μας εδώ να παρακολουθήσουν ένα μουντιάλ, μια παγκόσμια διοργάνωση, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Μπράβο, παιδιά! Απολαύστε το μας! Καλό μας θα έχουμε! Καλωσορίσατε και εσείς, παιδιά. Χρησιμοποιούμε τους διαδρόμους για να καθίσουμε στις κερκίδες. Θυμίζω για άλλη μια φορά, εσείς που κάθεστε πίσω από τα τέρματα, παρακαλώ τα μάτια σας στο γήπεδο, για να βλέπουμε το σουτ σε περίπτωση που περάσει πάνω από το όριο των προστατευτικών δικτύων. Για τα παιδιά που ήρθαν τώρα, να πούμε ότι η Ινδία είναι με τις μπλε εμφανίσεις, το Περού με τις ερυθρόλευκες. Μικτός χρόνος σε κάθε ημίχρονο, 20 λεπτά. Και μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει τώρα η Ινδία, μετά από το κόρνερ. Θα δείτε επίσης ότι οι αλλαγές δεν έχουν όριο, μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει ακόμα και ολόκληρη ομάδα. Στο μίνι ποδόσφαιρο, επειδή ακριβώς είναι τέτοιος ο ρυθμός, δεν υπάρχει περιορισμός στις αλλαγές. Όταν μια ομάδα δεχτεί κίτρινη κάρτα, συγγνώμη, τότε ο παίκτης αποβάλλεται για 2 λεπτά από το παιχνίδι. Οπότε σε περίπτωση κίτρινης κάρτας θα δείτε αυτόματα τον παίκτη να αποχωρεί. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ για το Περού! Περουσκός!
Φοβερή ευκαιρία για την Ινδία με το σούτ να περνάει πάνω από το δοκάρι. Ένα χειροκρότημα για τις δύο ομάδες. Μπράβο, πάμε γερά. Πολύ ωραίο μάτς παρακολουθούμε σήμερα το πρωί στο Socca World Cup 2019. Δοκάρι για το Περού, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο μάτς. Μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του. Από το Περού στην απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είδατε τον παίκτη της Ινδίας να αποχωρεί. Αυτό γίνεται γιατί μάτωσε το χείλος. Το απαγορεύονται οι παίκτες να αιμορραγούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να άλλος ένας κανονισμός που μαθαίνεται σήμερα ισχύει και στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, παιδιά, εντός και εκτός γηπέδου.
που λέγαμε, κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Ινδίας. Δύο λεπτά εκτός αγώνα με παίκτη παραπάνω τώρα το Περού. Γιατί τα μίλησε πάντως για το ποια ομάδα και στηρίζει, έτσι, δεν χρειάζεται να πω. Μπλοκάρατε καλύτερα και από τον τερματοφύλακα της Ινδίας στην παλιά που έφυγε πάνω. Μπράβο, παιδιά! ¡Más! ¡Más! ¡Más!
δεύτερος ημιχρόνου. Ινδία, Περού, 1-1. Σας θέλω στις θέσεις σας. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Είμαι ο Δημήτρης Ταράκης. Είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας του Socca World Cup. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε εδώ μαζί μας. Παρακαλούμε τα παιδιά να καθίσουν σιγά σιγά στις θέσεις τους. Να χρησιμοποιήσουν τους διαδρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπεριφορά σας και τη συνεργασία σας. Να ξέρετε ότι οι ομάδες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για σας. Εδώ έχουμε το πέταλο του Περού. Εδώ είναι Περού! Εδώ! Δεν ακούω! Τόχο! Τόχο! Πολύ ωραία! Εδώ τι είμαστε! Και ποιοι υποστηρίζουμε την Ελλάδα! Μπράβο! Πολύ ωραία! Λοιπόν, να καθίσουν εδώ και τα σχολεία στη θέση τους. Επειδή λοιπόν μας βλέπει όλη η γη, γιατί ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά τόσο από το Facebook της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όσο και από το επίσημο κανάλι της στο YouTube. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήθελα το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τον εκπρόσωπο της ελληνικής μας ομάδας, τον Πασχάλη τον Ξάνθο. Η Ελλάδα μας χθες κέρδισε 4-2 τη Χιλή. Έχουμε 4 βαθμούς και μεγάλες ελπίδες. Θα πω ότι είμαστε το φαβορί για να περάσουμε στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο λόγος στον πρωταγωνιστή, Πασχάλη. Καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Κάτι έγινε τώρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε για την ενέργεια. Σας αρέσει το γήπεδο? Κοιτάξτε να τα απολαύσετε τόσο μπορείτε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα για την ελληνική ομάδα που έχει 4 βαθμούς στον όμιλο, βρίσκεται στην πρώτη θέση. Πάμε Ελλάδα! Και τώρα θα κάνουμε την όλα. Αυτό που βλέπετε σε όλα τα γήπεδα του κόσμου, σήμερα θα το δείξει το ρέθινο σε όλο τον κόσμο. Πώς γίνεται η όλα? Θέλω τα χέρια σας σε αυτό το ρυθμό και θα ακολουθήσετε εμένα σαν κύμα. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Εδώ. Πάμε. Αυτό θέλω να το ακούσω από όλο το γήπεδο, Μόλις σας κάνω σινιάλο, σηκώνεται από την πλευρά. Πάμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, και από εδώ. Άλλη μία. Προλαβαίνουμε. Δεν ακούω. Από εδώ αρχίζουμε. Όλε, πάμε! Μπράβο! Μπράβο, παιδιά! Ένα χειροκρότημα για εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
home court, right? Περού ξεκινάει. Θυμίζω το σκορ του πρώτου ημιχρόνου 1-1. Η ομάδα της Ινδίας είναι με τα μπλε, η ομάδα του Περού με τα ερυθρόλευκα. Χειροκροτούμε, πάμε γερά και τις δύο ομάδες. Ευκαιρία χαμένη από την ομάδα της Ινδίας και πολύ ωραίο μπλοκάρισμα από την κερκίδα μας. Τα κάνετε όλα και συμφέρετε. Μπράβο, παιδιά! Το βλέπω μια δασκάλα και είναι, θα την πάρουμε τερματοφύλακα στον αγώνα της ελληνικής ομάδας. Μπράβο! Καλωσορίζουμε τα παιδιά που μας ήρθαν, καθόμαστε πολύ σωστά, περνάμε από τις σκάλες, καθόμαστε στις κερκίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ερχομό σας. Μεγάλη ευκαιρία για την Ινδία, 1-1 το σκορ. Θυμίζω για άλλη μια φορά, Ινδία με τα μπλε, το Περού με τα ερυθρόλευκα. Για τα σχολεία που ήρθαν τώρα, στο Μουντιάλ Μίνι Ποδοσφαίρου Socca World Cup, το Ρέθυμνο εκπέμπει πολιτισμό, δείχνει την ωραιότερη εικόνα με τα σχολεία του να γεμίζουν τις κερκίδες
Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του αληθινού ποδοσφαίρου. Θυμίζω για άλλη μια φορά 40 κράτη με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές γιορτάζουν τη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία της Κρήτης μας που έρχονται από όλα τα μέρη του νησιού και γεμίζουν τις κερκίδες για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική αθλητική διοργάνωση. Θυμίζω για άλλη μια φορά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΤ, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Γίνεται στην Κρήτη μας, στο Ρέθυμνο. Ένα χειροκρότημα και σε εσάς που είστε εδώ και το ζείτε και θα το θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Come on!
Αμέσως μετά τη λήξη του μάτς, ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό, για ένα ανεπανάληπτο σοου με τον κορυφαίο freestyler Alex Πιτσαλίδη, ο οποίος θα σας δείξει τι σημαίνει να είσαι βιρτουόζος με την μπάλα. Αμέσως μετά τη λήξη του μάτς, Ινδία-Περού.
Ολλανδία 2-1. Και αγαπητά μου παιδιά, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα για το προπονητικό team της ελληνικής ομάδας. Ανδρέας Δρένοβα, Γιώργος Βαστάκης, Πασχάλης Ξάνθος. Και θα ξεκινήσω με τον προπονητή της ελληνικής μας ομάδας. Κύριε Δρένοβα, χθες το βράδυ είδαμε την ελληνική ομάδα να δέχεται στην πρώτη ευκαιρία γκολ από τη Χιλή. 0-1. Ο κόσμος δεν σταμάτησε να στηρίζει και το αποτέλεσμα που μας φέρατε και μας κάνετε χαρούμενους. 4-2 η νίκη επί της Χιλής. Ένα σχόλιο. Είναι αλήθεια. Βρεθήκαμε να βρεις πίσω το σκορ, αλλά είχαμε τα ψυχικά αποθέματα, το ταλέντο και τη διάθεση για να επιστρέψουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Όλα αυτά βέβαια και με την υποστήριξη του κόσμου. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Προχωράμε παρακάτω σε να πετύχουμε κάτι καλό συγκεκριμένη διοργάνωση. Είστε όλοι σας προπονητές ακαδημιών επίσης, προπονείτε μικρά παιδιά. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στα σχολεία της Κρήτης και του Ευθύμνου και όλων των υπόλοιπων ομών που έχουν έρθει σήμερα εδώ? Ως προπονητής ακαδημιών, γιατί αυτός είναι ο πρώτος μου ρόλος, θα ήθελα να πω κάτι σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Ευχαριστείτε το παιχνίδι, αθλητείτε και να μην είστε με τη μία ή με την άλλη ομάδα. Να είστε με το καλό θεάμα με τον γκολ. Και αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή, αν είμαι στη θέση να δώσω μια συμβουλή, ακούστε τους δασκάλους σας, γιατί σας αγαπάνε πραγματικά.
Αντρέας Ντρένοβα, ευχαριστούμε πολύ. Και πάω στον άμεσο συνεργάτη του Αντρέα τον Ντρένοβα, τον Ρεθιμιώτη, τον Γιώργη τον Παστάκη. Γεια σου Γιώργο, το μήνυμά σου στα παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπει κανείς ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά. Χθες και προχθές είχαμε την τύχη να δούμε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο. Και παιδιά και μεγάλοι. Όμως πραγματικά αυτή η εικόνα είναι λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο διαφορετική. Παιδιά, να χαίρεστε το παιχνίδι, να υποστηρίζετε το παιχνίδι και να υποστηρίζετε την ομάδα μας. Θα στέλνουμε δίπλα μας στα επόμενα παιχνίδια. Πασχάλη Ξάνθο, το δικό σου μήνυμα. Έχουν καινούρια σχολεία. Πάμε. Εμείς τα είπαμε και πριν. Το μόνο που θέλω να ακούσω είναι να με βοηθήσετε σε κάτι. Έλα σολέ, ολέ. Έλα σολέ, ολέ. Πού είναι τα σχολεία του Ρεθύμνου και της Κρήτης, για να ακούσω. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ, ο-ε. Και πάμε να τους αποθεώσουμε με ένα σύνθημα. Έλας! Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ το προπονητικό team της ελληνικής μας ομάδας. Άλεξ, έτοιμος.